αντιθεάτησες, αντιθεάτες, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε από τα μάτια της καρδιάς μας για την τιμή που μας κάνεστε να βρίσκεστε απόψε εδώ. Το γνωρίζουμε όλοι ότι βιώνουμε χαλιακούς καιρούς. Και εμείς, όπως και η υπόλοιπη συλλογή, προσπαθούμε να βρούμε το βηματισμό μας. Όλη η συλλογή, όμως, είναι κοιτίδες πολιτισμού και προσφέρουν, όπου και αν βρίσκονται, μεγάλο έργο. Το έργο αυτό πρέπει να στηριχθεί και από την επίσημη πολιτεία, αλλά και από το ανθρώπινο δυναμικό που τους πλαισιώνει. Ο δικός μας σύλλογος μετράει 30 επιπλέον έτη λειτουργίας. Δημιουργήθηκε από την αγάπη κάποιων ανθρώπων που στην πλειοψηφία τους δεν είναι πια κοντά μας. Το πάθος τους μας ενέπνευσε και εμάς, τους τότε νεότερους. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε και εμείς στις επόμενες γενιές. Γιατί κατά τα ψέματα πρέπει πάντα να υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Να μάθουμε στα παιδιά μας, να τους δώσουμε τα ερεθίσματα, να αγαπούν το σύλλογο, να αγαπούν την αληθέα μας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά και να συγχαρώ δημόσια την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αληθεάτικων Συλλόγων, που δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά αληθεατόπουλα από όλη την Ελλάδα μέσα από ένα υπέροχο τετραήμερο με ωραίες δράσεις, να περιηγηθούν και να γνωρίσουν κάθε γωνιά αυτού του πανέμορφου και περήφανου τόπου. Θα πρότεινα σε όλους σας, ανεπιφύλακτα, να συμπεριλάβετε την Αληθέα στους αστρονομικούς σας προορισμούς. Ο Δήμος Αληθέας με τους τοπικούς συλλόγους, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, διοργανώνουν υπέροχες εκδηλώσεις και δράσεις, ειδικά για όσους αγαπούν τον εναλλακτικό τουρισμό. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω με πολλά λόγια. Κλείνοντας, θα σας ζητήσω για ακόμη μία φορά να σταθείτε δίπλα στο Σύλλογο, να συμμετάσχετε στις δράσεις του, αλλά και κάθε Κυριακή που είμαστε εκεί, να έρθετε στον όμορφο χώρο μας, να ανταμώνουμε, να πίνουμε τον καφέ μας, στο τσίπουρό μας και να τα λέμε. Χρειαζόμαστε περισσότερο από κάθε άλλη φορά την ανθρώπινη επαφή. Σας ευχαριστώ θερμά όλους και σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Στη συνέχεια θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε και να καμαρώσουμε δύο από τα τρία χορευτικά μας τμήματα. Ένα θερμό σας χειροκρότημα για να υποδεχτούμε τα μικρά μας παιδιά που μέσα από τα μάτια τους βλέπουμε την ελπίδα. Ο Δήμαρχος Φαρσάλων, κύριος Εσκίο Γλουμάκης. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων, κύριος Μαντριγιάννης Παναγιώτης. Η Αντιδήμαρχη, κύριος Μεροβασίλης Αθανάσιος, Γεωργατζής Δημήτριος, Δημακόπουλος Ιωάννης. Ο Πρόεδρος Συνότητας Φαρσάλων, Παραγιώτης Δίνος. Λαπρός αντιδάτης, να συνεχίσω. Σύμβουλος Συνότητας Φαρσάλων, Βασιλιάς Δημήτριος. Ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΦ Τσαπραήλης Χρήστος, Βέλος αντιδάτης. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μπαμπακούς, Συνομελάς Βασίλειος. Από το Δήμο Αληθέας, μας θυμάμαι την παρουσία του ο Δήμαρχος, κύριος Δεδίου Ανδρέας, η Αντιδήμαρχη κύριος Αντάς Νίκος και Μαύρης Κούλιος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριος Παπαδήμας Ηλίας. Ο Σύλλογος Αληθεατών Μαυρησίας, με την Πρόεδρό του, την κυρία Βάγια Καναβού, ο Εμπορικός Σύλλογος Φαρσάλων, με την κυρία Πανάκα Αλεξάνδρα, σύσσωμο το χορευτικό του Δήμου Φαρσάλων, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο πρόεδρος συλλόγου της Πορτεία Πετροχωρίου, Γρηγορίου Δημήτρης. Συγγνώμη για το πρωτόκολλο, αλλά τα σημειώθηκαν με τη σειρά προσέλευσης. Η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, Αληθεάτικων Συλλόγων Ανάμα Βρατζά, καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αληθεατών Λάρισας, κύριος Κεντραβάνης Κώστας. Ο Σύλλογος των Τόπιων, με την πρόεδρο και τα μέλη του. Από την Ομοσπονδία των Βλάχων, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Βλάχων, η κυρία Σούλα Ντρόσου. Από το Σύλλογο Γενικών Γυναικών Εφηβρίων Μελίνα, η κυρία Σαραγκοπούλου Βάλια. Από το Σύλλογο Μικρασιατών Φαρσάλων, η κυρία Κομοσίδη Σοφία. Και
Στο σημείο αυτό θα παρακαλούσα τον Δήμαρχο Φασάλων, τον κύριο Αστιόγλου, για ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Έτυχε να πάμε το Δήμαρχο Αρκηθέα στον κύριο Στεργίου πέρσι το καλοκαίρι στην Αρκηθέα. Άγριος και όμορφος τόπος. Περίφημος, ακριβώς. Και να πω και κάτι άλλο. Και εσείς που βρίσκεστε εδώ μας κάνετε περίφημος. Το νιώθω πολύ σαν πρόσφυγες. Ευχαριστώ πολύ. Καλή εσένα. Το Δήμαρχο Αρκηθέας παρακαλώ, τον κύριο Στεργίου. Τώρα με κόμπλανε ο Μάκης, μίλησε πολύ λίγο. Δεν θα πρέπει να μιλήσω τόσο λίγο. Αγαπητέ Μάκη, φίλε, δήμαρχε και πολύτιμε συνεργάτη. Οικοδεσπότη Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι επίσης ο Συγκεκριμένοι, πρόεδρε της ΟΑΣ, φίλες και φίλοι, συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Για μας είναι πολύ μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, καθώς όπως ξέρουμε εδώ όλα τα στελέχη από τον Σύλλογο, εμείς βρισκόμαστε δίπλα στους συλλόγους και έκανα τις εκλογές και μετά τις εκλογές. Και με λίγο κόσμο και με πολύ κόσμο σήμερα και να ζητώ και το πρόγραμμα για την πόλη Παπά και όλα τα στελέχη που είχαν κρατήσει αυτό το ιστορικό σύλλογο και όχι μόνο όλους τους συλλόγους στην Αρκηθέα. Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι και περήφανοι που έχουμε ανθρώπους που υπηρετούν φορείς από την ορεινή μας περιοχή σε όλη την Ελλάδα. Είναι και διπλά χαρούμενοι σήμερα που επιβεβαιώσαμε ότι και εδώ έχουμε στη διοίκηση αλληλεγγύους. Πολύ λίγο συνεργάτες του Μάκη, ενός καταπληκτικού ανθρώπου και φίλου που έχετε την καλά που έχετε δήμαρχο εδώ στα Βάρσινα, όπου το στοιχείο της Αρκηθέας είναι πολύ έντονο και εδώ, όπως και παντού. Οι Αρκηθέας όπου και πάμε, θριαβεύουμε, πρωτοπορούμε, ενσωματωνόμαστε με τις τοπικές κοινωνίες που μας υποδέχονται και πραγματικά τηρούμε τα ήθη και τα έθιμα και τα ιδεώδη της Αρκηθέας. Να ξέρουμε εμάς συγχαρητήρια σε όλους και σε όλους που συνεχίζετε αυτό το ευχάριστο έργο. Για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά γιατί κλείνει και ο κύκλος σήμερα των χωρών όλων των συλλόγων της Αρκηθέας σε όλη την Ελλάδα μετά από τρεις μήνες και συγχαρητήρια που την ανοίξατε παγκόσμια με ένα αθλητισμό για να κάνετε το χορό σας. Δεν ξέρω αν είναι μήνυμα για εμάς του συλλόγου που έχετε αφήσει. Σας καλούμε το καλοκαίρι στην Αρκηθέα για να συμμετέχετε στις αθλητικές δραστηριότητες και στις πολιτιστικές δραστηριότητες που ετοιμάζουμε μαζί με την ΟΑΣ και όλες τις σχολές της περιοχής μας. Είναι ένας τόπος που αξίζει κάποιος να έρθει, να επισκεφθεί και να τον απολαύσει. Εμείς είμαστε πάντοτε δίπλα στους συλλόγους. Κύριε Ακούπη, είστε καλοποιημένοι φέτος. Τερμά συγχαρητήρια για τα προεκλογικά, τερμά συγχαρητήρια για την νεολαία, να είστε όλοι καλά. Και ένα στο ερώτημα για την ορχηστράδα μας, που η αλληλιά και η μουσική πάνε ξεχωρίζει. Ο Ανδρέας πέρα από δήμαρχος είναι και ένας καλός φίλος που όλοι του έχουν έτσι μια ιδιαίτερη αδυναμία. Θα καλούσα την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αρχιθεατρικών Συλλόγων, τη φίλη μας την Ανά, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Από μικρή ακόμα και χόρευα. Από πολύ μικρή και φυσικά η ανάγκη το ότι ήταν
πολύ ενδιαφέροντα στα Πάσαλα. Έδειξε και την ηθική υποχρέωση που είχαν οι πατριώτες μας εδώ να αντιμετωπίσουν το σύνολο αντιλαμβάνων επαρχίας Πασάλα. Έτσι λοιπόν και εμείς, σαν Ομοσπονδία, στηρίζουμε τις δράσεις του Συλλόγου. Φυσικά και οι δήμαρχοι και οι βουλευτές του ΜΟΜΟΥ θα πρέπει να στηρίζουν όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους και τις δράσεις τους, γιατί φυσικά δημιουργούν με αυτόν τον τρόπο την παράδοση, τα ίδια και τα έθιμα και με αυτόν τον τρόπο την ιστορία και το μέλλον της πόλης μας. Καλή διασκέδαση σε όλους. Θα τα δοθούμε με το καλό και στην Αρχιθέα. Πάντα τα Πάσαλα είναι κοντά στην δράση της Ομοσπονδίας και του Δήμου Αρχιθέας. Και φέτος ετοιμάζουμε με τα πολιτικά πράγματα επάνω και δήμαρχοι και Πασάλα και αντιδήμαρχοι. Σας περιμένουμε με χαρά να σας φιλοξενήσουμε. Καλή διασκέδαση σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ένα ζεστό χειροκρότημα για το δεύτερο χορευτικό μας, τους έκτηβους του Συλλόγου, τα κανάλια μας. Θα σηκώνονται σιγά σιγά, θα ήθελα να σας παρουσιάσω την εξαιρετική μας ορχήστρα, μια αμυγός αρχιθεάτικη ορχήστρα, υπέροχη. Τα ειδόνια της Αρχιθέας, ο Στέλιος ο Ευαγγελάκης και η Ρούλα Κουραλιά. Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, ο κύριος Γιώργος Μαγκρατζάς. Το μαγικό δοξάρι, ο παπάς ο Παναγιώτης. Έτσι είναι ιδιαίτερη επιμονία εδώ. Στο λαούτο, ο Γιάννης ο Κώστας ο Ρίζος, ο Γιώργος ο Ρίζος, με συγχωρείτε. Και στα κρουστά, που είναι η ψυχή της ομάδας, όπως καταλαβαίνετε, ο Αποστόλης ο Μαγκρατζάς. Θα παρακαλούσα τους επισήμους σιγά σιγά να σηκώνεστε για να συντομεύουμε και τις διαδικασίες.
Να το πάρω
Yeah.
Yeah.
Thank you.